Σχεδόν 20 χρόνια ερχόταν για διακοπές στην Κρήτη χωρίς να γνωρίζει ότι κατάγεται από το νησί. Η Εύα Σουζάνα Ρέντινγκ Κράνεμπουργκ ήρθε αυτή τη φορά στο αγαπημένο της νησί προκειμένου να βρει τους βιολογικούς της γονείς. On the 3rd of September 1968, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1968 με παράτησαν στο κέντρο βρεφών μητέρα ως μωρό. Υπολόγισαν ότι ήμουν μία ημέρα. Με βρήκαν το πρωί με ένα μικρό σημείωμα που έγραφε ότι ήμουν αδήλωτη και αβάπτιστη. Έχοντας όνομα η Εύα, ήταν ένα μωρό αγνώστων γονέων, εγκαταλείφθηκε έξω από την πόρτα του μητέρα. Δεν είχαμε πολλά στοιχεία για να ψάξουμε εδώ στην Κρήτη. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν ίσως μια ευκαιρία να παρουσιαστεί η ίδια, να τα πει από μόνη της, μήπως και κάποιος τη θυμηθεί. Το πρωί βρίσκει το βρέφος η Αντωνία, η γυναίκα με την οποία συναντήθηκαν ξανά το 1991. Συναντηθήκαμε και ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ήταν πολύ χαρούμενη που με είδε. Και για μένα ήταν πολύ ξεχωριστό που είδα τη γυναίκα που με βρήκε. Έχει έρθει στον κόσμο μόνο μία μέρα πριν και ήδη έχει δει το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Οι κακώσεις στο λαιμό, τον αφιένα και τη στοματική χώρα μαρτυρούν σύμφωνα με τους γιατρούς του Ιδρύματος ότι κάποιος αποπειράθηκε να το δολοφονήσει μόλις γεννήθηκε. Ήμουν άρρωστη όταν με βρήκαν και χρειαζόμουν φροντίδα γιατί φοβόντουσαν ότι θα πεθάνω. Το παιδί για προληπτικούς λόγους βαφτίζεται την επόμενη κιόλας μέρα και ονομάζεται Εύα. Εδώ σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ιστορία της Εύας η κοινωνική λειτουργός της εποχής, η κυρία Βαλαράκη, η οποία είχε αναμειχθεί σε πάρα πολλές υιοθεσίες παιδιών αγνώστων γονέων. Ίσως και κάτι να ήξερε, βέβαια δεν είναι εν ζωή για να μας το μαρτυρήσει πλέον, αλλά ήταν μια πρακτική της εποχής για να μην αμαυρωθεί το όνομα ίσως της άγαμης μητέρας, ίσως της οικογένειας σε δυσκολία, δύσκολα χρόνια. Άφησε το έξω από την πόρτα, δεν θα μάθει κανείς τίποτα με ένα σημειωματάκι. Αυτά μου τα έχει εκμυστηρευτεί η ίδια όταν τη γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια. Η Εύα μεταφέρθηκε λίγες μέρες αργότερα στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα και έπειτα στο μητέρα. My Dutch parents came to Athens to... Οι Ολλανδοί γονείς μου ήρθαν στην Αθήνα για να υιοθετήσουν ένα παιδί. Με είδαν και με ερωτεύτηκαν αμέσως. Η ζωή μου στην Ολλανδία ήταν καλή και οι γονείς μου είχαν αρκετά χρήματα. Έτσι πέρασαν μια φυσιολογική, καλή ζωή. Προσπαθώ να βρω τους βιολογικούς μου γονείς, κυρίως τη μητέρα μου, γιατί πιστεύω ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ξέρει από πού κατάγεται. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Η αναζήτηση την έφερε στην Κρήτη, στο νησί που εδώ και 27 χρόνια έρχεται για διακοπές, χωρίς να γνωρίζει ότι εδώ έχει τις ρίζες της. Αγαπώ αυτόν τον τόπο. Αγαπώ τους ανθρώπους που συναντώ. Τα πάντα εδώ μου φαίνονται οικεία. Νιώθω πολύ ωραία όταν βρίσκομαι εδώ. Η Εύα θέλει να βρει τις ρίζες της. Γεννήθηκε στην Κρήτη, αισθάνεται κριτικά, είναι ο τόπος της, το λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Περπατάει και μου λέει, βλέπεις, νομίζω ότι μοιάζω με εκείνον ή με τον άλλον. Και πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά που μου μιλάει. Δεν είμαι θυμωμένη. Δεν είμαι θυμωμένη με τη μητέρα μου. Καθόλου. Πιστεύω ότι θα ήταν μια τραγική στιγμή για εκείνη όταν με άφησε και δεν είμαι σίγουρη για τα τραύματα. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν μόνη της όταν με γέννησε. Να ήταν μια γέννα που έγινε ερασιτεχνικά, μπορεί να το έκανε μόνη της. Δεν ξέρω. Η Κρήτη την τραβάει σαν μαγνήτης και εκτός από τη χαρακτηριστική της εμφάνιση διαθέτει και στοιχεία από το κρητικό ταπεραμέντο. Οι κρητικοί φωνάζουν στο δρόμο. Όταν βλέπουν κάποιον γνωστό του φωνάζουν. Κάνω κι εγώ το ίδιο στην Ολλανδία. And I think it's the same here in Creta.